η ξαδέρφη μου η Χλόη. Η Πέπα και ο Τζόρτζ παίζουν στον κήπο. Σε μένα, Τζόρτζ. Την πέταξες πολύ δυνατά την μπάλα, Τζόρτζ. Ο κανόνας λέει ότι κερδίζω εγώ. Τώρα είναι η σειρά μου. Κέρδισα πάλι. Πέπα, Τζόρτζ, σήμερα θα μας κάνει επίσκεψη η ξαδέρφη σας η Χλόη. Γιουπί, η ξαδέρφη Χλόη. Τζόρτζ, η Χλόη είναι μεγάλο κορίτσι σαν εμένα, γι' αυτό μη στεναχωρηθείς αν σου πει ότι δεν σε παίζει γιατί είσαι πολύ μικρός. Είμαι σίγουρος ότι η Χλόη θα παίξει και με τους δυο σας. Ήρθε η Χλόη! Η θεία Γουρουνίτσα έφερε τη Χλόη στο σπίτι της Πέπα για να περάσει εκεί την ημέρα της. Η Χλόη είναι ξαδέρφη της Πέπα και του Τζόρτζ. Η Χλόη είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πέπα και τον Τζόρτζ. Γεια σου, Χλόη! Γεια σου, Πέπα! Γεια σου, Τζόρτζ! Τα λέμε σε λίγο. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Ναι, να παίξουμε κυνηγητό. Στην Πέπα αρέσει να παίζει κυνηγητό. Ακόμα κυνηγητό παίζεται. Είναι για μικρά παιδιά αυτό το παιχνίδι. Παίζουμε κυνηγητό επειδή αρέσει πολύ στο Τζόρτζ. Εντάξει, ας παίξουμε για τον Τζόρτζ. Παίζετε με τους κανονικούς κανόνες ή με τους μορουδίστικους? Με τους κανονικούς. Αρχίζω πρώτη. Πέπα, κυνηγάς. Πιάσε με αν μπορείς. Κυνηγάει η Πέπα. Πρέπει να πιάσει τη Χλόη και τον Τζόρτζ. Δεν μπορείς να με πιάσεις. Τζόρτζ, θα σε πιάσω εύκολα. Είσαι τόσο μικρός. Δεν είναι δίκαιο. Βοηθάς ο Τζόρτζ. Ναι, γιατί είναι μικρούλης. Θέλεις να σε βοηθήσω? Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Είμαι μεγάλο κορίτσι σαν εσένα. Εμπρός λοιπόν, Πέπα. Έλα να μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Είναι χαζό αυτό το παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε κάτι άλλο. Ωραία. Ξέρω ένα πολύ καλό παιχνίδι για μεγάλα παιδιά. Λέγεται Πονηρία Λεπού. Πονηρία Λεπού. Θέλω να παίξω Πονηρία Λεπού. Τι είναι? Ο ένας κάνει την αλεπού. Και οι άλλοι πάνε σιγά προς το μέρος του. Εγώ θέλω να κάνω την αλεπού. Η Πέπα κάνει την πονηρή αλεπού. Όσο έχει γυρισμένη την πλάτη, οι άλλοι κινούνται προς το μέρος της. Αλλά αν η Πέπα γυρίσει και δει κάποιον να κουνιέται, αυτός πρέπει να ξαναπάει πίσω. Τζόρτζ, σε είδα κουνήθηκες. Πήγαινε πίσω. Σε έπιασα. Κέρδισα. Κουνήθηκες πιο νωρίς, δεν ήμουν έτοιμη. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κουνηθώ όποτε θέλω. Σωστά, Τζόρτζ? Τώρα είναι η σειρά της Χλόης να κάνει την πονηρή αλεπού. Η Πέπα και ο Τζόρτζ πρέπει να μείνουν εντελώς ακίνητοι. Πέπα, σε είδα. Κουνήθηκες, πήγαινε πίσω. Δεν είναι δίκαιο. Κοιτούσες πολύ ώρα. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κοιτάζω όσο θέλω. Πήγαινε στην αρχή. Ο Τζόρτζ είναι ο νικητής. Να παίξουμε κανένα άλλο παιχνίδι? Ναι, αρκεί να είναι για μεγάλα παιδιά. Το βρήκα! Να παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι. Κάνει και για μεγάλους. Τζόρτζ, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα? Το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα είναι να χοροπηδάει μέσα σε νερόλακους. Τζόρτζ, αν θες να πηδάς μέσα σε νερόλακους, πρέπει να φοράς τις μπότες σου. Έφερα ένα ζευγάρι μπότες και για σένα, Χλόη. Εγώ είμαι πολύ μεγάλη για να πηδάω σε νερόλακους. Ω, κι εγώ το ίδιο. Ο Τζόρτζ λατρεύει να πηδάει μέσα στους νερόλακους. Μεταξύ μας, και της Πέπα θα της άρεσε να πηδήσει μέσα στο νερόλακο, αλλά θέλει να κάνει τη μεγάλη. Σαν ακούω χοροπηδητά σε νερόλακους. Στη μαμά και τον μπαμπά γουρουνάκι αρέσει να πηδούν μέσα στους νερόλακους. Φαίνεται να έχει πλάκα. Ναι, πάρα πολύ. Μπορεί οι κανόνες του παιχνιδιού να επιτρέπουν σε μεγάλα κορίτσια να πηδούν σε νερόλακους. Ναι, ωραίος κανόνας αυτός. Έλα, πάμε κόντρα. Ζήτω. Στην Πέπα και στη Χλόη αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Σε όλους αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Ακόμα και στα μεγάλα κορίτσια. Καινούργια παπούτσια. Η Πέπα και ο Τζόρτζ έπαιζαν στον κήπο. Πέπα, πού είναι τα παπούτσια σου? Ωχ, τα έχασα. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα τα βρούμε. Μήπως να ψάχναμε στον κήπο? Ναι!
Όλοι ψάχνουν για τα παπούτσια της Πέπα. Η μαμά Γουρουνίτσα κοιτάζει στο παρτέρι. Τα παπούτσια της Πέπα δεν είναι εκεί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης ψάχνει στο καρότσι. Τα παπούτσια της Πέπα δεν είναι εκεί. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στις γλάστρες. Ούτε εκεί είναι τα παπούτσια της Πέπα. Ψάξαμε παντού, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε τα παπούτσια της Πέπα. Τα παπούτσια της Πέπα χάθηκαν. Τώρα δεν έχω παπούτσια να φορέσω. Καημένη Πέπα, τα παπούτσια σου είχαν παλιώσει λίγο. Θα σου πάρουμε καινούριο ζευγάρι. Γίνεται τα καινούργια μου παπούτσια να είναι κόκκινα? Φυσικά και γίνεται. Τζόρτζ, θα πάρω καινούργια κόκκινα παπούτσια. Η μαμά και η Πέπα είναι στο κατάστημα παπουτσιών της Δεσποινίδας Κουνέλλας. Γεια, Δεσποινής Κουνέλλα. Γεια, μαμά Γουρουνίτσα. Θα θέλαμε να αγοράσουμε καινούργια παπούτσια για την Πέπα μας. Κόκκινα όμως. Σίγουρα θα σου βρούμε υπέροχα παπούτσια, Πέπα. Κόκκινα. Δεσποινής. Φυσικά. Κόκκινα. Wow. Έχω κόκκινα παπούτσια. Ο Τζόρτζ και ο μπαμπάς Γουρουνάκης παίζουν δάμα. Μπράβο σου, Τζόρτζ. Μπαμπά, μπαμπά. Κοίτα τα καινούργια μου παπούτσια. Είναι κόκκινα. Σοβαρά. Ναι, είναι κόκκινα. Μαμά, σ' αρέσουν τα καινούργια μου παπούτσια? Ναι, Πέπα. Σε κάνουν να δείχνεις πολύ κομψή. Τζόρτζ, σ' αρέσουν τα καινούργια μου παπούτσια? Σε όλους αρέσουν τα καινούργια παπούτσια της Πέπα. Μ' αρέσουν τόσο πολύ τα καινούργια μου παπούτσια που δεν θέλω να τα βγάλω ποτέ. Είναι η ώρα του μπάνιου. Η Πέπα θέλει να φοράει τα παπούτσια της ακόμη και μέσα στην μπανιά. Η Πέπα έβαλε τις πιτζάμες της. Συνεχίζει να φοράει τα καινούργια παπούτσια της. Η Πέπα θέλει να φοράει τα καινούργια παπούτσια της ακόμα και στο κρεβάτι. Πέπα, είσαι σίγουρη ότι δεν θες να βγάλεις τα παπούτσια σου? Δεν θέλω να βγάλω ποτέ τα καινούργια μου παπούτσια, μαμά. Πολύ καλά. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, γουρουνάκια μου. Έβρεχε όλη τη νύχτα και τώρα ο κήπος είναι πολύ υγρός. Η μαμά Γουρουνίτσα φοράει τις μπότες της. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης φοράει τις μπότες του. Ο Τζόρτζ φοράει τις μπότες του. Η Πέπα φοράει πάντα τα καινούργια παπούτσια της. Ο Τζόρτζ πάει να παίξει στο υγρό γρασίδι. Πω, και στην Πέπα αρέσει να παίζει στο υγρό γρασίδι, αλλά δεν θέλει να βρέξει τα καινούργια της παπούτσια. Δεν μπορώ να παίξω στο υγρό γρασίδι, Τζόρτζ. Στο Τζόρτζ αρέσει να πηδάει μέσα στους νερόλακους. Στην Πέπα αρέσει να χοροπηδάει μέσα στις λακκούβες, αλλά δεν θέλει να λασπώσει τα καινούργια της παπούτσια. Στη μαμά και στον μπαμπά αρέσει να χοροπηδούν πάνω κάτω μέσα στους νερόλακους. Σε όλους αρέσει να πηδούν μέσα στους νερόλακους. Πού πηγαίνει η Πέπα? Η Πέπα φοράει τις μπότες της. Αν θέλεις να πηδάς μέσα σε νερόλακους, πρέπει να φοράς τις μπότες σου. Το μουσείο. Η Πέπα πηγαίνει με την οικογένειά της στο μουσείο. Παπά, τι είναι το μουσείο? Είναι ένα μέρος γεμάτο ενδιαφέροντα πράγματα που είναι πολύ παλιά. Πριν γεννηθείς εσύ? Ναι, πολύ πριν γεννηθώ εγώ. Τόσο παλιά. Υπάρχει ένα δωμάτιο γεμάτο πράγματα που ανήκαν σε βασιλιάδες και βασίλισσες. Θέλω να δω το δωμάτιο του βασιλιά και της βασίλισσας. Υπάρχει και ένα άλλο δωμάτιο με έναν αληθινό δεινόσαυρο. Wow. Δεινόσαυρος. Γεια σου, μαμά Γουρουνίτσα. Γεια σου, Δεσποινής Κουνέλλη. Πόσα εισιτήρια θέλετε? Δύο ενηλίκων και δύο παιδικά.
Δεινόσαυρος. Και ένα για το δεινόσαυρο. Η Πέπα θέλει να δει το δωμάτιο με τα πράγματα που ανήκαν στους βασιλιάδες. Wow. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ όμως θέλει να δει τον πραγματικό δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα δούμε το δεινόσαυρο σε λίγο. Πέπα, αυτά είναι τα πράγματα που είχε η βασίλισσα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ειδικό κάθισμα της βασίλισσας. Λέγεται θρόνος. Είναι πανέμορφος. Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο. Κοίτα, Πέπα, αυτό είναι το χρυσό στέμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα. Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, ε? Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Νόστιμο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, βασίλισσα, Πέπα? Ναι, θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα. Έρχομαι, μπαμπά. Μπαμπά, είμαι η βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό το δωμάτιο τι είναι? Είναι η αίθουσα του δεινόσαυρου. Η αίθουσα του δεινόσαυρου? Τζόρτζ, είμαστε στο δωμάτιο του δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος. Πού είναι ο δεινόσαυρος? Κάπου μέσα στο δωμάτιο. Δεν τον βλέπω. Πρέπει να είναι πολύ μικρός. Κι όμως, Πέπα, είναι πολύ μεγάλος. Wow. Είναι τα κόκαλα ενός αληθινού δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ φαντάζεται ότι είναι ένας μεγάλος δεινόσαυρος. Το δωμάτιο του δεινόσαυρου είναι το αγαπημένο μέρος του Τζόρτζ. Εμένα το αγαπημένο μου μέρος είναι το δωμάτιο του βασιλιά και της βασίλισσας. Νομίζω ότι ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι ήδη στο δικό του αγαπημένο μέρος. Ποιο δωμάτιο είναι αυτό, μαμά? Το δωμάτιο με τα κέικ, φυσικά. Το αγαπημένο μέρος του μπαμπά είναι το καφέ του μουσείου. Ελάτε, καθίστε. Ω, ναι. Είναι τέλειο αυτό το δωμάτιο. Τακτοποιούμε. Η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι στο δωμάτιό τους και παίζουν με τα παιχνίδια τους. Τζόρτζ, έλα να παίξουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Τι είναι αυτό? Μοιάζει με ένα φρικτό τέρας. Δεινόσαυρος. Ένας δεινόσαυρος. Βοήθεια, βοήθεια. Ένας δεινόσαυρος. Βοήθεια, βοήθεια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι στο σαλόνι και διαβάζει την εφημερίδα του. Η μαμά Γουρουνίτσα διαβάζει το βιβλίο της. Τι κάνουν επιτέλους? Βοήθεια, βοήθεια. Πέπα, Τζόρτζ, μα τι γίνεται πάνω? Τι είναι όλη αυτή η φασαρία? Βοήθεια! Τι στην ευχή γίνεται εκεί πάνω? Γιατί τόση φασαρία? Και τι είναι αυτά τα χάλια στο πάτωμα? Μπορεί να σκοντάψει κάποιος και να χτυπήσει. Κάποιος πράγματι σκόνταψε και χτύπησε. Πω πω,
Καημένε, μπαμπαγουρουνάκι. Ελάτε, παιδιά, ελάτε να τακτοποιήσουμε. Μα, παίζουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Θα συνεχίσετε το παιχνίδι σας αφού συγγυρίσετε. Αφού όλα τα πράγματα είναι του Τζόρτζ. Α, ώστε έτσι. Άρα αυτό είναι ένα από τα υπέροχα φουστάνια του Τζόρτζ. Όχι. Μπορεί να είναι και δικά μου. Εντάξει, εγώ θα βοηθήσω τον Τζόρτζ και η μαμά Γουρουνίτσα θα βοηθήσει την Πούπα. Να κάνουμε αγώνες. Κορίτσια εναντίον αγοριών. Ωραία ιδέα. Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Θες είσαι έτοιμη, πυρ! Κερδίζουμε. Όχι, χάνετε. Εκεί. Τι είναι αυτό? Αρκουδάκι, έφαγα το κόσμο να σε βρω. Γρήγορα, Πέμπα, βάλε το αρκουδάκι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Εκεί. Τώρα τα βιβλία. Υπέροχα. Μπα, τι έχουμε εδώ? Δεινόσαυρος. Πολύ σωστά, ένα βιβλίο για δεινόσαυρους. Αυτό είναι το μαγικό βιβλίο του Τζόρτζ για τους δεινόσαυρους. Αυτός, Τζόρτζ, είναι ένας τυραννόσαυρος Ρεξ. Τυραννόσαυρος Ρεξ. Πολύ σωστά. Αυτός είναι ένας βροντόσαυρος. Βροντόσαυρος. Ναι. Και αυτός είναι ένας τρικεράτοψ. Τρικεράτοψ. Μπράβο σου, Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ λατρεύει τους δεινόσαυρους. Μπαμπά, Τζόρτζ, σταματήσατε να τακτοποιείτε. Θα χάσετε τον αγώνα. Ναι, ο αγώνας. Έλα, Τζόρτζ, βάλ το αυτό στη βιβλιοθήκη. Μπαμπά, είσαι πολύ έργος στο γύρισμα. Η μαμά και εγώ θα σας νικήσουμε. Όχι, εμείς θα σας νικήσουμε. Κερδίσαμε. Όχι, εμείς κερδίσαμε. Όλοι κερδίσαμε. Δείτε τι ωραίο που είναι το δωμάτιό σας. Ζήτω! Τι τακτοποιημένο δωμάτιο. Μπράβο σε όλους μας. Μαμά, τώρα που τακτοποιήσαμε το δωμάτιό μας, μπορούμε να παίξουμε κούκλες και δεινόσαυρους πάλι. Ναι, μπορείτε να συνεχίσετε το παιχνίδι σας. Γιουμπί! Πού είναι η κούκλα μου? Πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Νάτι! Δεινόσαυρος. Είναι δεινόσαυρος! Βοήθεια! Βοήθεια! Πόπο, ξανά έγινε χάλια το δωμάτιο. Ναι, λοιπόν, τουλάχιστον ήταν για λίγο τακτοποιημένο. Ο μπαμπάς κρεμάει ένα κάδρο. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης έχουν ένα καινούριο κάδρο με την Πέμπα και τον Τζόρτζ. Πρέπει να κρεμάσουμε αυτό το υπέροχο κάδρο στον τοίχο. Άστο σε μένα. Εγώ είμαι ο ειδικός σε αυτές τις δουλειές εδώ μέσα. Σίγουρα θα μπορέσεις. Φυσικά. Θα βάλω απλώς ένα καρφί στον τοίχο και μετά θα κρεμάσω το κάδρο. Πολύ καλά. Πάω επίσκεψη στον παππού και στη γιαγιά Γουρουνίτσα. Τα λέμε αργότερα. Σε παρακαλώ, μην τα κάνεις όλα χάλια. Χάλια. Αντίο. Αντίο. Μπαμπά, να σε βοηθήσουμε να κρεμάσει το κάδρο. Μπορείτε να βλέπετε. Έτσι θα μάθετε πώς γίνονται οι σωστές δουλειές. Πρώτα χρειάζομαι μετροτενία. Και ένα μολύβι. Εδώ ακριβώς θα βάλω το καρφί. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Τώρα χρειάζομαι ένα σφυρί και ένα καρφί. Κάντε πίσω, παιδιά, και παρακολουθήστε τον ειδικό επί το έργο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα καρφώσει το καρφί στον τοίχο. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Λες σαν χλαμάρες, Πέπα. Ήταν παιχνιδάκι. Οχ, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης γέμισε ρογμές στον τοίχο. Οχ, μπαμπά, έσπασε στον τοίχο. Σίγα, μια ρογμούλα είναι. Το κάδρο θα την κρύψει. Ορίστε.
Και πάλι φαίνεται η ρογμή, μπαμπά. Ναι. Θα βγάλω το καρφί και θα κλείσω τη ρογμή. Μην τα κάνεις χάλια, μπαμπά. Λες σε χλαμάρες, Πέπα. Γέννη! Wow! Ωχ, μπαμπά! Τώρα τον έσπασε στα αλήθεια τον τοίχο. Λες η μαμά να το προσέξει. Ναι, νομίζω ότι θα το δει. Γρήγορα, Τζορτζ! Μα τι κάνουν επιτέλους. Μπαμπά, σε βλέπουμε! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να φτιάξει τον τοίχο πρωτού γυρίσει σπίτι η μαμά Γουρουνίτσα. Τούβλο, παρακαλώ. Πρώτα ο μπαμπάς κλείνει την τρύπα με τούβλα. Ορίστε. Μετά ο μπαμπάς Γουρουνάκης βάζει σοβά πάνω στα τούβλα. Παιχνιδάκι. Ύστερα ο μπαμπάς Γουρουνάκης βάφει τον τοίχο. Ολοκένουριος. Ο τοίχος φτιάχτηκε. Ζήτω! Αλλά κοιτάξτε πόσο χάλια έγινε το σπίτι. Ως την ευχή. Πρέπει να καθαρίσουμε πρωτού γυρίσει η μαμά. Πρώτα ο μπαμπάς Γουρουνάκης πλένει γρήγορα την Πέπα και τον Τζορτζ. Μετά η Πέπα βάζει ηλεκτρική σκούπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης μαζεύει τα εργαλεία. Μαμά! Η μαμά Γουρουνίτσα γύρισε σπίτι. Μαμά! Η μαμά γύρισε! Γρήγορα κάντε σαν να μην τρέχει τίποτα. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε, σου έλειπα. Τίποτα. Ναι, το βλέπω ότι δεν κάνατε τίποτα. Είχαμε πει ότι θα κρεμούσες το κάδρο. Μέσα στην ταραχή του μπαμπάς Γουρουνάκης ξέχασε να κρεμάσει το κάδρο. Λοιπόν, αν και δεν είμαι ειδική, είμαι σίγουρη ότι είναι αρκετά εύκολο. Ορίστε. Ναι, ήταν όντως αρκετά εύκολο. Μα όταν το έκανες εσύ, μπαμπά, μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Σουτ, Πέπα, μην το πεις σε κανένα. Ο μπαμπάς κρεμάει ένα κάδρο. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης έχουν ένα καινούριο κάδρο με την Πέπα και τον Τζορτζ. Πρέπει να κρεμάσουμε αυτό το υπέροχο κάδρο στον τοίχο. Άστο σε μένα. Εγώ είμαι ο ειδικός σε αυτές τις δουλειές εδώ μέσα. Σίγουρα θα μπορέσεις. Φυσικά. Θα βάλω απλώς ένα καρφί στον τοίχο και μετά θα κρεμάσω το κάδρο. Πολύ καλά. Πάω επίσκεψη στον παππού και στη γιαγιά Γουρουνίτσα. Τα λέμε αργότερα. Σε παρακαλώ, μην τα κάνεις όλα χάλια. Χάλια. Αντίο. Αντίο. Μπαμπά, να σε βοηθήσουμε να κρεμάσεις το κάδρο. Μπορείτε να βλέπετε. Έτσι θα μάθετε πώς γίνονται οι σωστές δουλειές. Πρώτα, χρειάζομαι μετροτενία. Και ένα μολύβι. Εδώ ακριβώς θα βάλω το καρφί. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Τώρα χρειάζομαι ένα σφυρί και ένα καρφί. Κάντε πίσω, παιδιά, και παρακολουθήστε τον ειδικό επί το έργο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα καρφώσει το καρφί στον τοίχο. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Λες σαν χλαμάρες, Πέπα. Ήταν παιχνιδάκι. Οχ, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης γέμισε ρογμές στον τοίχο. Οχ, μπαμπά, έσπασε στον τοίχο. Σίγα, μια ρογμούλα είναι. Το κάδρο θα την κρύψει. Ορίστε. Και πάλι φαίνεται η ρογμή, μπαμπά. Ναι. Θα βγάλω το καρφί και θα κλείσω τη ρογμή. Μην τα κάνεις χάλια, μπαμπά. Λες σε χλαμάρες, Πέπα. Γέννη! Wow! Ωχ, μπαμπά. Τώρα τον έσπασε στα αλήθεια τον τοίχο. Λες η μαμά να το προσέξει.
Ναι, νομίζω ότι θα το δει. Γρήγορα, Τζορτζ! Μα τι κάνουν επιτέλους. Μπαμπά, σε βλέπουμε! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να φτιάξει τον τοίχο πρωτού γυρίσει σπίτι η μαμά Γουρουνίτσα. Τούβλο, παρακαλώ. Πρώτα, ο μπαμπάς κλείνει την τρύπα με τούβλα. Ορίστε. Μετά, ο μπαμπάς Γουρουνάκης βάζει σοβά πάνω στα τούβλα. Παιχνιδάκι. Ύστερα, ο μπαμπάς Γουρουνάκης βάφει τον τοίχο. Ολοκένουριος. Ο τοίχος φτιάχτηκε. Σίτα! Αλλά κοιτάξτε πόσο χάλια έγινε το σπίτι. Ως την ευχή. Πρέπει να καθαρίσουμε πρωτού γυρίσει η μαμά. Πρώτα, ο μπαμπάς Γουρουνάκης πλένει γρήγορα την Πέπα και τον Τζορτζ. Μετά, η Πέπα βάζει ηλεκτρική σκούπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης μαζεύει τα εργαλεία. Μαμά! Η μαμά Γουρουνίτσα γύρισε σπίτι. Μαμά, η μαμά γύρισε! Γρήγορα, κάντε σαν να μην τρέχει τίποτα. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε όσο έλειπα? Τίποτα. Ναι, το βλέπω ότι δεν κάνατε τίποτα. Είχαμε πει ότι θα κρεμούσες το κάδρο. Μέσα στην ταραχή του μπαμπάς Γουρουνάκης ξέχασε να κρεμάσει το κάδρο. Λοιπόν, αν και δεν είμαι ειδική, είμαι σίγουρη ότι είναι αρκετά εύκολο. Ορίστε. Ναι, ήταν όντως αρκετά εύκολο. Μα όταν το έκανες εσύ, μπαμπά, μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Σουτ, Πέπα, μην το πεις σε κανένα. Χιόνι. Η Πέπα και ο Τζορτζ είναι κατενθουσιασμένοι σήμερα. Έξω χιονίζει. Μαμά, μπορούμε να πάμε να παίξουμε στο χιόνι? Ναι, αλλά κάνει πολύ κρύο, γι' αυτό πρέπει να βάλετε πολύ ζεστά ρούχα. Ζήτω! Και μην ξεχάσετε τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια σας. Κάνει πολύ κρύο έξω. Η Πέπα και ο Τζορτζ πρέπει να φορέσουν τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια τους. Έλα, Τζορτζ. Η Πέπα και ο Τζορτζ αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν να αφήνουν πατημασιές στο χιόνι. Πω, πω. Δεν είναι αστείο. Τζορτζ, έλα να παίξουμε χιονοπόλεμο. Η Πέπα έφτιαξε μια χιονόμπαλα. Η Πέπα και ο Τζορτζ διασκεδάζουν πολύ. Τζορτζ, έλα πίσω, γουρουνάκι. Πω, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζορτζ. Τζορτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζορτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζορτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονανθρώπου.
Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Ο Τζόρτζ βρήκε κλαδάκια για τα χέρια του χιονανθρώπου. Η Πέπα βρήκε πέτρες για τα μάτια και το στόμα του χιονανθρώπου. Αυτό είναι το πρόσωπό του. Τώρα ο χιονάνθρωπος θέλει μυτούλα. Η Πέπα έφερε ένα καρότο για να φτιάξει τη μύτη του χιονανθρώπου. Ο χιονάνθρωπος δείχνει πολύ χαρούμενος. Όμως μπορεί να κρυώνει λίγο. Ο χιονάνθρωπος χρειάζεται ρούχα που θα τον ζεστάνουν. Ο Τζόρτζ βρήκε κάποια ρούχα που θα κρατήσουν τον χιονάνθρωπο ζεστό. Ο χιονάνθρωπος φοράει το σκουφί και το κασκόλ και τα γάντια του. Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε. Η μαμά γουρουνίτσα φοράει το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια της. Είναι ο καλύτερος χιονάνθρωπος που έχω δει ποτέ. Ο μπαμπάς γουρουνάκης κρυώνει. Δεν φοράει ούτε το σκουφί, ούτε το κασκόλ, ούτε τα γάντια του. Μπαμπά, γιατί δεν φοράς το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια σου? Δεν ξέρω που είναι. Δεν τα βρίσκω πουθενά. Νομίζω ότι ξέρω που είναι το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά. Το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά γουρουνάκη τα φοράει ο χιονάνθρωπος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι κατενθουσιασμένοι σήμερα. Έξω χιονίζει. Μαμά, μπορούμε να πάμε να παίξουμε στο χιόνι? Ναι, αλλά κάνει πολύ κρύο, γι' αυτό πρέπει να βάλετε πολύ ζεστά ρούχα. Ζήτω! Και μην ξεχάσετε τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια σας. Κάνει πολύ κρύο έξω. Η Πέπα και ο Τζόρτζ πρέπει να φορέσουν τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια τους. Έλα, Τζόρτζ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Πόπο. Δεν είναι αστείο. Τζόρτζ, έλα να παίξουμε χιονοπόλεμο. Η Πέπα έφτιαξε μια χιονόμπαλα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ διασκεδάζουν πολύ. Τζόρτζ, έλα πίσω, γουρουνάκι. Πω, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Τζόρτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζόρτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονανθρώπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Ο Τζόρτζ βρήκε κλαδάκια για τα χέρια του χιονανθρώπου. Η Πέπα βρήκε πέτρες για τα μάτια και το στόμα του χιονανθρώπου. Αυτό είναι το πρόσωπό του. Τώρα ο χιονάνθρωπος θέλει μυτούλα. Η Πέπα έφερε ένα καρότο
για να φτιάξει τη μύτη του χιονανθρώπου. Ο χιονάνθρωπος δείχνει πολύ χαρούμενος. Όμως μπορεί να κρυώνει λίγο. Ο χιονάνθρωπος χρειάζεται ρούχα που θα τον ζεστάνουν. Ο Τζόρτζ βρήκε κάποια ρούχα που θα κρατήσουν τον χιονάνθρωπο ζεστό. Ο χιονάνθρωπος φοράει το σκουφί και το κασκόλ και τα γάντια του. Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε. Η μαμά γουρουνίτσα φοράει το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια της. Είναι ο καλύτερος χιονάνθρωπος που έχω δει ποτέ. Ο μπαμπάς γουρουνάκης κρυώνει. Δεν φοράει ούτε το σκουφί, ούτε το κασκόλ, ούτε τα γάντια του. Μπαμπά, γιατί δεν φοράς το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια σου? Δεν ξέρω που είναι. Δεν τα βρίσκω πουθενά. Νομίζω ότι ξέρω που είναι το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά. Το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά γουρουνάκη τα φοράει ο χιονάνθρωπος. Ha 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 ha